Με μια ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, αρχίζοντας έναν ανοιχτό πόλεμο μεταξύ του Ιβάν Σαββίδη και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα τελειώσει. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέστειλε κλήση για απολογία στους Γιώργο και Νίκο Σαββίδη για παράβαση των διατάξεων περί κολλημάτων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του παραπέμπονται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Θεσσαλονίκης για ειδική αυτουργία σε εκβίαση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την υπεύθυνη δήλωση που είχε κάνει τον περασμένο Ιούλιο, πως δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα κόλλημα από του νόμου προβλεπομένας. Οι ίδιοι απειλούν με μηνύσεις στην Επιτροπή, κάνοντας λόγο για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η ΠΑΕΠΑΟΚ με διαρροή έσπευσε να διαχωρίσει την ποδοσφαιρική εταιρεία με την υπόθεση, επιμένοντας πως πρόκειται για προσωπική υπόθεση. Η ΠΑΕΠΑΟΚ από την πλευρά της επίσης χαρακτηρίζει τον Λευτέρη Αυγενάκη ως τον πιο εμπαθή υφυπουργό πολιτισμού και επικίνδυνο που βρέθηκε ποτέ σε αυτή τη θέση, και τονίζει ότι γελιοποιεί τους θεσμούς και προκαλεί δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση. Μάλιστα, θεωρεί ζήτημα τιμής την πολιτική τιμωρία του. Η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι το λιγότερο περίεργη.